κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από το ΑΚΕΛ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λουκαΐδη. Και ο Χρήστης Παντελίδης, που είναι μέλος της γραμματείας του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τα τουρκικά αντίπεινα θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα, τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Τσαβούσογλου, με ένα μεγάλο ερωτηματικό του πότε θα εφαρμοστούν, είναι η διπλωματική απάντηση την οποία δίνει η Τουρκία στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όμως, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω πρώτα να κάνετε ένα σχόλιο για το γεγονός ότι χάσαμε οριστικά το εμπορικό σήμα του χαλουμιού. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Από ποιον αρχίζουμε? Από εσάς. Μάλιστα. Πολύ πολύ συνοπτικά για να έχουμε χρόνο, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος στις Βρυξέλλες. Βεβαίως. Θα θυμάστε ότι για το θέμα του χαλουμιού, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε εκφράσει έντονη αντίδραση και απαρέσκεια για όσα είχαν συμβεί. Ήταν ένα μνημείο πολιτικής ευθύνης, για την ακρίβεια πολιτικής ανευθυνότητας. Θα θυμάστε ότι είχαμε ζητήσει και την παραίτηση του αρμόδιου Υπουργού, γιατί υπήρχε σαφές ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Ναι. Τα αποτελέσματα τα τώρα έχουν τώρα μείνει 12 μέρες για να απαντήσουμε στις Βρυξέλλες. Στη Βρετανία μάχη χάθηκε, θα αρχίσει από την αρχή η διαδικασία. Θα πιέσετε προς αυτή την κατεύθυνση? Επαναλαμβάνω, είναι μια τεράστια ζημιά καταρχήν για τον τόπο και για την οικονομία αυτό το ζήτημα. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, η οποία επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα καθημερινά. Και ασφαλώς τώρα θα πρέπει να στραφεί η προσοχή και των κρατικών υπηρεσιών και όλων προς το επίπεδο των Βρυξελών. 12 μέρες, εκ των οποίων οι 8 είναι εργάσιμες. Ένα σχόλιο και από εσάς, κύριε Λουκαΐδη. Είναι μια θλιβερή εξέλιξη, η οποία βεβαίως έχει σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις, που την καθιστούν ακόμα θλιβερότερη. Σοβαρές, έχοντας υπόψη τον όγκο των συναλλαγών που γίνονται χαλουμιού στη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες αναπόφευκτα θα υποστούν πλήγμα. Αυτό είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο. Η άλλη πτυχή βεβαίως, πέραν από την απλή διαπίστωση, είναι ότι για αυτή την εξέλιξη προφανώς υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, οι οποίες αναμένουμε ότι θα αναλυφθούν. Κύριε Σταυρίδη. Ανησυχητική εξέλιξη ήταν ουσιαστικά η κατάληξη του τι είχε ξεκινήσει από πέρσι στη Μεγάλη Βρετανία με την απόρριψη της έφεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι περιπέτειες στις οποίες έχουμε μπει σχετίζονται και με τις αντιστάσεις που έχουν υπάρξει, σημειωθεί από Κύπριους παραγωγούς, οι οποίοι αντιδρούσαν στην σχετική κατοχύρωση του χαλουμιού με τη συγκεκριμένη σύνθεση που προνοούσε η νομοθεσία. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ό,τι μπορεί για να διαφυλαχτεί τουλάχιστον η κατοχύρωση της ονομασίας του χαλουμιού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και συνδέονται τα δύο με κάποιο τρόπο. Όχι ακριβώς, αλλά ναι, μπορούν να γίνουν. Μια διασύνδεση μπορεί να επηρεάσει το ένα το άλλο. Και σίγουρα θα πρέπει σε επίπεδο ευθυνών να γίνουν οι ανάλογες και οι αναγκαίες έρευνες για να δούμε πού ακριβώς. Υποτίθεται το Γενάρη έγιναν έρευνες, δεν έχουμε ακούσει κάτι να έχει. Θα πρέπει αυτές να ολοκληρωθούν. Ίσως να περίμεναν και την κατάληξη της της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανατρέψει την προτεραιότητα απόφαση. Αν θα ήταν επιτυχής δηλαδή η ανατροπή της απόφασης του Βρετανικού Δικαστηρίου. Δεν συνεπάγεται ότι δεν θα έπρεπε να γίνει έρευνα. Δεν συνεπάγεται και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ευθύνες. Και εύχομαι για τις Βρυξέλλες που μόλις 8 εργάσιμες μέρες έχουμε για να απαντήσουμε, να μην μιλάμε μετά για την ανάληψη που θα πρέπει να γίνει. Να μην ακούσουμε για κάποιον διοικητικό λειτουργό ο οποίος δεν είχε χρόνο να υποβάλει την επιστολή. Ή ότι ήταν διακοπές και δεν προλάβαινε, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα ένα σχόλιο. Πάμε στα του εθνικού ζητήματος. Έχουμε τα τουρκικά αντίπεινα. Πάλι με εσάς θα αρχίσουμε, κύριε Παντελίδη. Έχουμε τα τουρκικά αντίπεινα και παράλληλα έχουμε. Το πέρασε τελικά του κύριου Ακιντζή. Δεν θα έρθει, κυρία Λούθ. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την αντίδραση, προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο αντίδραση της Τουρκίας στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή ήταν αναμενόμενη. Ναι. Όμως θα πρέπει να είναι ο άσος στο μανίκι οι πρόσφυγες για τον Ερντογάν. Θα πρέπει να αντιληφθούμε, και αυτό με τον πρώτο πληθυντικό αναφέρω και την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα, αλλά και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Τουρκία ως χώρα και πολύ περισσότερο ως υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα δεν είναι ούτε επικοδομητική, ούτε συνεργάσιμη, ούτε δείχνει την παραμικρή διάθεση συμμόρφωσης. Έχει αλλάξει τον προσανατολισμό, δεν θέλει να ενταχθεί. Εάν η Τουρκία κρίνει ότι μπορεί να εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία με το θέμα των μεταναστών,
είναι στο χέρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδείξει στην Τουρκία ότι δεν εκβιάζεται. Ναι. Και το λέω αυτό και γιατί... Και μέχρι στιγμής έχει αποδείξει το αντίθετο. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Δυστυχώς, Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει τους τρόπους, έχει το μέγεθος, έχει τη δύναμη, έχει την οικονομία, ναι, έχει το εκτόπισμα, αν θέλετε, συνολικά, ναι, να σταθεί πιο σωστά απέναντι στην Τουρκία, δεν το πράττει. Ναι. Και δεν το πράττει και γιατί έχει τα δικά της συμφέροντα, ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω... Τα εθνικά της κάθε χώρας μέλους. Και γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους την ανάδειξη του προβληματικού ρόλου της Τουρκίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο μέτρων και κυρώσεων είναι πολύ πιο ευέλικτη και πολύ πιο γρήγορη σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, η οποία προφανώς είναι πολύ πιο ισχυρή χώρα από την Τουρκία. Και όμως εκεί δεν υπάρχει κάποιος δισταγμός. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ως Κυπριακή Δημοκρατία και ως Ελλάδα έχουμε ευθύνη, όχι με αποσπασματικές ενεργείες, όχι με κινήσεις πανικού, όχι με μεμονωμένες παρεμβάσεις σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά με καθημερινή διπλωματική δουλειά σε όλα τα επίπεδα, και στις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες, να αναδείξουμε τον προβληματικό ρόλο της Τουρκίας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αλλάξουμε την εικόνα που η Ευρώπη έχει ή δείχνει να έχει απέναντι στην Τουρκία. Γιατί διαφορετικά θα παρατηρηθεί το φαινόμενο, αντί η Τουρκία να προσαρμόζεται στο ότι η Ευρώπη, αλλά και το διεθνές δίκαιο, η κοινή λογική και η σύγχρονη δημοκρατία απαιτούν από κράτη-μέλη, να βλέπουμε το φαινόμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβιβάζεται, να υποβαθμίζει τον εαυτό της και να χορεύει, να μου επιτραπεί ο όρος, στο ρυθμό που ορίζει η Τουρκία. Και αν τώρα το θύμα αυτής της συμπεριφοράς είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ναι, πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα είναι απευθείας η Ελλάδα, πολύ φοβάμαι ότι στο μέλλον θα είναι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν την ατυχία να συνορεύουν με την Τουρκία απευθείας ή μέσω θάλασσας, αλλά θα έχουν την ατυχία να αντιμετωπίσουν αυτή την νοοτροπία της Τουρκίας, αυτόν, ναι, τον τουρκικό επεκτατισμό, αυτόν τον τουρκικό θράσος σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Κύριε Λουκαίδη, ένα σχόλιο και να συνεχίσουμε βεβαίως και με πιο συγκεκριμένα για το εθνικό ζήτημα. Νομίζω ότι όλα εμπλέκονται τελικά. Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε ό,τι αφορά την ουσία τους, ανεξάρτητα από το προσέγγιση τη διαδικαστική που είναι ξεχωριστή και πρέπει να παραμείνει τέτοια, όλα μπλέκονται, όλα τυλίγονται μαγιά κουβάρι, θα έλεγα, με ένα επικίνδυνο τρόπο. Αυτό δεν καθιστά ακόμα πιο μεγάλη την ανάγκη της εθνικής στρατηγικής, μιας συνολικής εξωτερικής πολιτικής που θα συνάδει με την εσωτερική πολιτική τελικά? Προφανώς, και εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή την εθνική στρατηγική η προσπάθεια για λύση του Κυπριακού. Γιατί στη μέση όλων αυτών βρίσκεται και το Κυπριακό ή το Κυπριακό. Σε κάποιες των περιπτώσεων, σε κάποιες από τις πτυχές αυτών των ζητημάτων που αναφερόμαστε. Οπότε έπρεπε και πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα είτε η λύση του Κυπριακού, η σωστή λύση, όπως εμείς την επιδιώκουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή τουλάχιστον το να χτίσεται η Τουρκία, η κατοχική δύναμη, σε περίπτωση που δεν έχουμε λύση. Γιατί όποτε οι ευθύνες πάνε στη δική μας την πλευρά, η Τουρκία διευκολύνεται σε όλα αυτά που κάνει, τουλάχιστον στην Κύπρο, μέσα από τα τελεσμένα τα οποία δημιουργεί, προκαλεί, τα παράνομα τελεσμένα, τα απαράδεκτα τα καταδικαστία τελεσμένα. Ακούσαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η κόκκινη γραμμή, εντός εισαγωγικών, εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη της Λευκωσίας, είναι να γίνει αντιληπτό από όλους ότι εδώ είναι μια αναγνωρισμένη κυβέρνηση από όλους και εκεί είναι ένα κατοχικό καθεστώς. Και αυτή η διάκριση θα πρέπει να είναι εμφανής σε όλους. Θεωρείτε ότι πετυχαίνει να το κάνει αυτό η κυβέρνηση? Ναι, φοβούμαστε ότι ανάμεσα σε αυτά που θα περιλαμβάνουν τα εθνικά τσουνάμια που ήδη άρχισαν να μας βρίσκουν, θα είναι και η αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Γιατί είναι ένα πράγμα να έχεις μια παράνομη οντότητα και είναι άλλο πράγμα πολύ διαφορετικό να καταλήξεις να έχεις μια μη αναγνωρισμένη οντότητα τύπου Ταϊβάν. Μια από τις σοβαρές απειλές που έχουμε ενώπιον μας, που δεν είναι άσχετη με τους χειρισμούς των κυβερνώντων, του Πρόεδρου Αναστασιάδη, για να μην τους βάζω όλους μέσα. Λοιπόν, είναι ακριβώς η πιθανότητα να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο
σενάριο εφιαλτικό. Το οποίο μπορεί για κάποιους να μην είναι εφιαλτικό βέβαια, γιατί είναι γνωστό ότι παρασκηνιακά ερωτοτροπούσαν, φλέρταραν με την ιδέα των δύο κρατών και τη συνομοσπονδία. Πράγμα τραγικό. Τραγικά απαράδεκτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θέλω να ελπίζω ότι δεν θα καταλήξουμε εκεί και ότι θα ενεργήσουμε με τρόπο που να αποφεύγουμε αυτό τον σοβαρό κίνδυνο, αυτή τη σοβαρή απειλή για τη χώρα μας. Επιτρέψτε μου να πω σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση ότι το έχω πει και από αυτό το στούτι. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη την Τουρκία. Ισχύει και το αντίθετο όμως. Η Τουρκία έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και τώρα που έχουν μειωθεί δραματικά οι ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας, γιατί δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, φαίνεται κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν κυριαρχήσει και να έχουν κλειδώσει την προοπτική πλήρους ένταξης της και Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση πλέον. Εμείς είχαμε κάθε συμφέρον και κάθε λόγο να κρατηθεί ανοιχτή αυτή η πορτά και να κρατιέται ανοιχτή και για την πλήρη ένταξη, να διατηρούνται ζωντανές οι μέγιστες δυνατές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας, αλλά να κρατάμε εμείς το κλειδί αυτής της πόρτας. Ή να είμαστε συνιδιοκτήτες του κλειδιού για να ανοίξει αυτή η πόρτα της πλήρους ένταξης, άρα να μπορούμε να ασκούμε μεγαλύτερη πίεση με τη μορφή του κινήτρου. Άρα μας έχουν αφαιρεθεί εργαλεία, λέτε. Έχουν αφαιρεθεί. Από την, ώρα που έχουν περιοριστεί οι φιλοδοξίες της Τουρκίας, έχουν μειωθεί αυτά τα εργαλεία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά έχει λεχθεί. Διατηρεί εργαλεία. Γιατί και η Τουρκία έχει ανάγκη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς όμως αυτό που κυριαρχούν είναι άλλα πράγματα στον καθορισμό των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είχαμε τη Ρώσικη Ομοσπονδία και το ζήτημα αφορούσε μια τρίτη χώρα, όχι μέλος της χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος, λήφθηκαν μέτρα τα οποία ζήμιωναν σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη και την Ευρώπη. Λήφθηκαν τέτοια μέτρα. Θέλω και να θυμίσω τις αντιδράσεις που είχαμε και εδώ στην Κύπρο και πολλές άλλες μεσογειακές και όχι μόνο χώρες. Που λέγαμε όλοι ότι αυτοπυροβολούμαστε με τα μέτρα που έχουμε λάβει κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έλεγαν πάρα πολλοί, αλλά λήφθηκαν αυτά τα μέτρα. Ακόμα και σε ζημιά εθνών κρατών για να τιμωρηθεί η Ρωσική Ομοσπονδία για αυτό που διέπραξε. Μέτρα που, για να είμαστε ειλικρινείς, αναβάθμισε τον όγκο συναλλαγών μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Τούτων λεχθέντων, εγώ θέλω να καταλήξω κάπου, γιατί δεν πρέπει απλώς να κάνουμε φιλολογική συζήτηση ή διαπιστώσεις. Είναι χρήσιμες οι διαπιστώσεις. Το ερώτημα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με αυτή την Τουρκία. Τη γεωγραφία δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να φέρουμε την Ελβετία στα σύνορά μας ή τη Σουηδία. Με την Τουρκία έχουμε να κάνουμε, η οποία είναι σπίτι μας. Κρατεί το 37% του σπιτιού μας, είναι μέσα στα δωμάτια μας και τα κατακρατεί. Οι κίνδυνοι είναι θανάσιμοι για το μέλλον και την προοπτική αυτού του τρόπου. Οι κίνδυνοι για νέα τετελεσμένα, όπως προειδοποιούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, όπως δεν εισακουστήκαμε και σε πλήστατος άλλα, είναι εκεί και βλέπουμε ότι καθόλου δεν ήμασταν θωρακισμένοι απέναντι σε πιθανούς τυχοδιοκτισμούς της Τουρκίας στην Κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Άλλοι έλεγαν άλλα, διαψεύστηκαν σε βάρος του τόπου όμως και της πατρίδας. Τι κάνουμε σήμερα είναι το ερώτημα, μπροστά στο τοπίο που διαμορφώνεται, στους κινδύνους που ενυπάρχουν. Εμείς λέμε κάτι πολύ απλό, το οποίο επαναλαμβάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το κλειδί για πλήστα από αυτά τα ζητήματα είναι η λύση του Κυπριακού. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και να φαίνεται ότι κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να πάμε σε λύση του Κυπριακού όπως έχει προδιαγραφεί μέσα από ένα τελικό στάδιο που είχαμε φτάσει στο Grand Montana. Πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε και όταν λέμε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε να το εννοούμε και να το κάνουμε πράξη. Λύση της ζωνικής συγκοινωνικής ομοσπονδίας, όχι δύο κρατών, όχι συνομοσπονδίας, που είναι τραγικό να το συζητάμε και μόνο, γιατί αυτό επιδίωκε η Τουρκία από τη δεκαετία του 50. Και δεν μπορεί να είμαστε έτοιμοι να τις το δώσουμε στο πιάτο, να τις κοτσανιάσουμε δηλαδή αυτό το 37% με τη δική μας σύμφωνη γνώμη. Είναι αδιανόητο να το συζητάμε και μόνο. Και την ίδια ώρα βεβαίως συνέχιση σημαίνει συνέχιση με βάση τις συγκλήσεις. Δεν σημαίνει ανοίγουμε τις συγκλήσεις ή τις αφισβητούμε ή μέρος αυτών των συγκλήσεων, καμιά των πλευρών, ούτε ασφαλώς και η δική μας. Σημαίνει συνεχίζουμε με βάση το πλαίσιο Κουτιέρες. Δεν αφισβητούμε το πλαίσιο Κουτιέρες. Δεν αφήνουμε σκιές ότι έχει αλλοιώσει το περιεχόμενο η ίδια η γραμματεία του ΟΗΕ μέσα από μια συνωμοσία που έχει εξαφανίσει πρακτικά ή προφορικά έγγραφα και αυτές τις άλλες, με τις χαρακτηρίζω και πάλι. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά έγιναν, δεν αναιρέθηκαν. Ναι. Ευχόμαστε ότι ο κύριος Αναστασιάδης στις 9 του μήνα, και αυτή είναι μια εξέλιξη που ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας,
θα ενεργήσει με τρόπο πολύ διαφορετικό από αυτό που ενεργούσε το προηγούμενο διάστημα, θα αξιοποιήσει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα αξιοποιήσει και το επόμενο, ναι, για να μπορέσουμε για να πάμε στο επόμενο πλέον, που είναι η άτυπη πενταμερής διερευνητικού χαρακτήρα, δεν είναι πενταμερής, διάσκεψη για την Κύπρο, δεν μ' αρέσει, είναι, δεν μ' αρέσει να το αποκαλώ έτσι, γιατί δεν είναι, θα είναι φαντάζομαι και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα. Ναι, σε ρόλο παρατηρητή. Πρέπει να περάσουμε από το πρώτο τεστ της 9ης του Αυγούστου, να περάσουμε και το δεύτερο τεστ. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Τουρκία. Ναι. Μπορεί να ενεργήσει με τον τρόπο που είδαμε τον κύριο Τσαβούσογλου, τον απαράδεκτο. Και στο τέλος να πάει στη διάσκεψη. Δεν αναμένω αυτό από τον κύριο Ακκιντζή, δεν μπορώ και να ξέρω όμως πώς θα ενεργήσει. Αλλά αν η Τουρκία πάει στη διάσκεψη και προβάλλει θέσεις όπως αυτές που πρόβαλε δημόσια ο κύριο Τσαβούσογλου, αυτόματα στη χειρότερη για μας περίπτωση που δεν λύνεται το Κυπριακό, που είναι το ζητούμενο και δεν λύνεται σωστά το Κυπριακό, δεν χρειάζεται να το παραλαμβάνω, αλλάζει η εικόνα. Η εικόνα που είναι καταθλιπτικά αρνητική για τον Νίκο Αναστασιάδη και την ελληνοκυπριακή πλευρά. Κύριε Σταυρίδη. Για όλα φαντάζομαι. Ναι. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι, εάν φέρει μία φορά ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών της Τουρκίας, επειδή κάποιες κυβερνήσεις ευρωπαϊκών κρατών όπως η Γερμανία ή η Αυστρία δεν επιθυμούν την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρει 100 φορές ευθύνη η ίδια η Τουρκία, η οποία τα τελευταία χρόνια μέσα από την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την δίωξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας, την σύλληψη ανθρώπων χωρίς αποδείξεις, απλά και μόνο με την υπόνοια ότι είναι γκιουλενιστές. Όλα αυτά που λένε οι εκθέσεις. Αν ήταν το κράτος δικαίου κατά τα έτσι. Έχουν καταγραφεί σε πλήστες τόσες εκθέσεις πολλών σοβαρών οργανισμών και αν ήταν η οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα είχε καν την ονομασία της υποψήφιας χώρας. Η Τουρκία διατηρεί ακόμα την ονομασία της υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ακόμα και αν αυτό έχει περιορισμένες πιθανότητες επιτυχούς κατάληξης, ακριβώς λόγω του μεγέθους της και λόγω των σχέσεων και των συμφερόντων που υπάρχουν μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αντίδραση της Τουρκίας στις ευρωπαϊκές κυρώσεις για τις παρανομίες της στην Κυπριακή ΑΟΣ μέσα από την αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για την επανεισδοχή προσφύγων, για την πάταξη των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών, αλλά και της διατήρησης καταβλισμών στο έδαφος της Τουρκίας για να μπορούν αυτοί οι πρόσφυγες να βρουν μια προσωρινή προστασία, δεικνύει ακριβώς και το μέγεθος της ενόχλησης της Τουρκίας από τις κυρώσεις που έχουν ληφθεί εναντίον της, οι οποίες πρωτίστως είναι πολιτικές και ακριβώς... Έχετε δίκιο σε αυτό. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσουμε στα νέα μέτρα. Ναι, και αυτό είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα πλέον. Και εδώ θα πρέπει να δούμε φυσικά, διότι η Τουρκία έχει πολλές φορές στο παρελθόν απειλήσει με ακύρωση της συμφωνίας αυτής. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κατακλειστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά, όπως έγινε πριν από μερικά χρόνια, και είχαμε κοσμογονικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα πολλών ευρωπαϊκών χωρών μέσα από αυτή τι την... Ναι, θυμόμαστε όλοι. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, δύσκολες αλλαγές. Δύσκολες αλλαγές. Αντιλαμβάνεστε ότι και η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον προς την Τουρκία, διότι θα διεκδικεύεται το μέλλον πολλών κυβερνήσεων στις χώρες τους, δεν θα είναι τόσο, αν θέλετε, όχι απαλή, αλλά πολιτική μόνον, όπως ήταν στην ή κυρίως πολιτική, διότι είχε και οικονομική πτυχή οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αλλά θα είναι πολύ πολύ σκληρότερες. Άρα είναι και ένα ζήτημα να δούμε. Κυρίως οικονομικές πλέον. Ναι, είναι και ένα ζήτημα να δούμε αν η Τουρκία, η οποία συμφωνώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομική δραστηριότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, αν θα υλοποιήσει αυτή τη στην απειλή, την οποία επαναλαμβάνω, έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν και αν θα τραβήξει το σκηνή μέχρι να σπάσει, που λέμε στην καθομιλουμένη, για να αποδεχτεί και τα αντίμετρα που θα έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ευρύτερο σκηνικό, ναι, συμφωνούμε ότι όχι μόνο η
οι εξελίξεις στην περιοχή μας προβληματίζουν και συνέχεια μας υπενθυμίζουν ότι όσο το πεδίο είναι ρευστό και έχει μέσα συγκρούσεις, είναι πολύ εύκολο να μεταφερθούν αυτές οι συγκρούσεις ή να δημιουργηθούν συνθήκες που να μεταφέρουν αυτές τις επιπλοκές και στην Κύπρο. Και είναι για αυτό τον λόγο, αλλά και για τον λόγο ότι εμείς πιστεύουμε ότι με την διατήρηση του υφιστάμενου status quo οδηγούμαστε σταδιακά αλλά σταθερά στον αφανισμό του ελληνοκυπριακού ελληνισμού από τον τόπο που τον γέννησε, που παραμένουμε προσιλωμένοι στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Και θεωρούμε ότι η κινητικότητα των τελευταίων ημερών δεν είναι άσχετη με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θεωρώ ότι άδικα κατηγορείται ακόμα και αυτές τις ημέρες κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων στιγμών που διερχόμαστε, με επιχειρήματα τα οποία βλέπουμε να προβάλλονται και από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Εμείς πιστεύουμε ότι η βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας για επανάρχηση των διαπραγματεύσεων στην συμφωνημένη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας αλλά και των παραμέτρων και του πλαισίου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών έχει κατατεθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο σε 6 γραπτές επικοινωνίες του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σε άλλες τόσες προσωπικές κατηδίαν του συναντήσεις. Και αυτό τον λόγο εμείς πάμε σε αυτή την άτυπη συνάντηση των δύο ηγετών και ακολούθω σε αυτή την... Δεν σας προβληματίζει όμως που ο κύριος Ακίντζη δεν ήθελε την κυρία Λούτ εκεί? Κοιτάξτε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε καταρχάς ότι οι εξελίξεις αυτές αποτελούν στην ουσία αποδοχή από τουρκικής πλευράς εισηγήσεων που είχαν κατατεθεί τόσο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Σε αυτές τις εισηγήσεις και συγκεκριμένα στην τελευταία επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καταγράφοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις που γίνονταν όπως η συνάντηση των δύο ηγετών κατηδίαν. Ήταν μία εισήγηση. Δεύτερο, η συνάντηση των δύο ηγετών στην παρουσία και της κυρίας Λούτ. Άλλη εισήγηση. Η σύγκληση μιας άτυπης διεθνής διάσκεψης με τα εμπλεκόμενα μέρη με τη σύνθεση που υπήρχε στο Κράν Μοντανά για να δούμε διαδικαστικά εάν μπορούμε να επαναρχίσουμε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Άρα δεν σας προβληματίζει, αυτή είναι η απάντηση. Κοιτάξτε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ήθελε και την παρουσία της κυρίας Λούτ, όπως έχει ξεκαθαρίσει ότι και θα την ζητήσει μετά τη συνάντηση. Και η κυρία Λούτ έχει απαντήσει πλέον ότι δεν θα είναι. Η κυρία Λούτ έχει απαντήσει ότι από την στιγμή που ο κύριος Ακίντζη εξέφρασε την επιθυμία να γίνει συνάντηση του κατηδίαν, θα άφηνε αυτή δεν τη συνάντηση να γίνει κατηδίαν. Αυτό είναι το ερώτημα. Αφού σας απαντώ, εμείς θα προτιμούσαμε να ήταν παρόν και η κυρία Λούτ. Από τη στιγμή όμως που ούτως ή άλλως υιοθετείται η εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, εμείς πάμε με θετική ατζέντα, δηλαδή την επαναβεβαίωση της θέσης μας για επανέναξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έμειναν και στη συμφωνημένη βάση, και αφήνουμε στην Τουρκία την ευθύνη, αν θέλει να απορρίψει αυτή την ξεκάθαρη θέση ή να βάλει στο τραπέζι άλλες προτάσεις, τις οποίες λέει ο κ. Σαββούσοβλου. Και εγώ θέλω να πω, κλείνοντας, ότι είναι πρόδειλος και προφανής ο λόγος για τον οποίο ο κ. Σαββούσοβλου αυτή τη στιγμή επέλεξε να πει τα όσα ψευδώς ισχυρίζεται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι διότι η Τουρκία επιθυμεί να θέσει ακριβώς σε αυτή την άτυπη συνάντηση άλλες μορφές λύσης για συζήτηση, αλλά και το ενδεχόμενο συνδιαχείρισης του φυσικού αερίου χωρίς λύση του Κυπριακού, και την συμφέρει να δημιουργήσει την εικόνα ή την εντύπωση και στους άλλους εμπλεκόμενους σε αυτή τη διαδικασία ότι και άλλοι συμφωνούν με αυτή του την σκέψη. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε κατηγορηματικά, όπως το έχει κάνει και η κυβέρνηση, ότι εμείς διαφωνούμε με αυτή την σκέψη. Εμάς μοναδική μας θέση είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση, και ας η Τουρκία μόνη της αναλάβει την ευθύνη για να απορρίψει αυτή την θέση. Κύριε Παντελίδη, επιστρέφω σε εσάς. Είναι και το καταληκτικό σχόλιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε κάτι από όλα αυτά. Θέλω να σχολιάσω. Όμως θέλω να μου πείτε και αν βλέπετε να υπάρχουν κίνδυνοι από την άτυπη διεθνή διάσκεψη, όπως μας ζήτησε ο κύριος Λουκαΐδης, να το λέμε πιο σωστά. Θα το πω. Άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο, κατά κρυβίαν. Άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο. Είναι διάσκεψη για την Κύπρο. Ούτε διεθνής έχει αποκαλεστεί, ούτε τίποτα. Είναι διάσκεψη για την Κύπρο. Αυτή είναι η ονομασία που συμφωνήθηκε. Είναι μια ρεαλιστική. Που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, πέρα από το τι έχει συμφωνηθεί να λέγεται, πενταμερής είναι, το ξέρουμε, και αποτελεί μια ακόμα μεγάλη υποχώρηση που έχει γίνει από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Όμως να μου επιτρέψετε να κάνω ένα μικρό σχόλιο για κάτι που έχετε πει εσείς. Έχετε πει ότι στόχος, λέτε, της κυβέρνησης, όπως έχουν πει οι κυβερνητικοί παράγοντες, είναι να αναδεικνύουμε σωστά ότι εδώ έχουμε το νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ στα κατεχόμενα έχουμε το ψευδοκράτος και μια παράνομη εντότητα. Mm-hmm. Σωστή θέση.
Ας αναλογιστεί όμως αυτή η κυβέρνηση πόσο μεγάλη ζημιά έκανε σε αυτή την προσπάθεια που τώρα επικαλείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης, για παράδειγμα, όταν το 2015 εμφανιζόταν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, αγκαλιά με τον κύριο Ακιντζή, δίνοντας σε όλο τον πλανήτη την εντύπωση ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο συμπρόεδροι που έχουν κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Γιατί όταν για χρόνια επιτρέπεται η αναβάθμιση του κατοχικού ηγέτη και του κατοχικού ψευδοκράτους από τον πρόεδρο Αναστασιάδη, είτε στο βωμό ενός δήθεν καλού κλίματος, είτε για να στηριχθεί ο κατοχικός ηγέτης στην εσωτερική πολιτική διαμάχη ανάμεσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, δεν είναι εύκολο τώρα ξαφνικά να ανατραπεί αυτό το σκηνικό και να πετύχουμε αυτό που θέλουμε να δείξουμε, δηλαδή ότι εμείς είμαστε η νομιμότητα και στα κατεχόμενα είναι η παρανομία. Όμως θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο επί της κατάστασης που επικρατεί και θα καλύπτει και αυτά που έχουν λεχθεί. Δεν θυμάμαι ποτέ προηγουμένως να υπήρξε τόσο κρίσιμη και τόσο επικίνδυνη κατάσταση στο κυπριακό πρόβλημα. Και γιατί συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τουρκική κατοχή, και γιατί η Τουρκία ενεργεί τόσο παράνομα και επιθετικά στην κυπριακή ΑΟΣ, και γιατί η Τουρκία απειλεί σε καθημερινή σχεδόν βάση με τον τρόπο που απειλεί ο κύριος Ερντογάν και οι άλλοι Τούρκοι ή τουρκοκύπριοι αξιωματούχοι. Λυπούμε να παρατηρήσω, και αυτό δεν είναι αντιπολιτευτική τακτική στον πρόεδρο Αναστασιάδη, είναι διαπίστωση. Λυπούμε λοιπόν να παρατηρήσω ότι μπροστά σε αυτό το σκηνικό η εικόνα που δίνουμε είναι η εικόνα της ακυβερνησίας. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει απομονωθεί στον εαυτό του σε ό,τι αφορά τις κινήσεις που γίνονται. Θέλω να σας θυμίσω ότι με εξαίρεση τη σύσκεψη αρχηγών που έγινε την περασμένη εβδομάδα, η οποία ασχολήθηκε μόνο με την πρόταση Ακιντζή, η οποία σωστά απορρίφθηκε, το Εθνικό Συμβούλιο είναι στο σκοτάδι. Θεωρείτε ότι πρέπει να σας δει πριν τις 9 Αυγούστου? Ασφαλώς πρέπει να ακούσει το Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Και ιδανικά πρέπει να συμφωνηθεί, ναι, μια κοινή γραμμή. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι αυτό το τελευταίο δίμηνο έχουμε τα μέτρα και την μάχη που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε το δείπνο του κυρίου Αναστασιάδη με τον κύριο Ζερσάη. Έχουμε την δράση στην κυπριακή ΑΟΣ. Έχουμε το μέτρο για την κινητή τηλεφωνία που κατά την άποψή μας έστειλε εντελώς λανθασμένο μήνυμα και έγινε σε απολύτως λανθασμένο χρονισμό. Έχουμε αλληλογραφία του πρόεδρου Αναστασιάδη με τα Ηνωμένα Έθνη για μια σειρά από ζητήματα για την οποία εμείς ενημερωνόμαστε μέσω διαρροών, επιλεκτικών διαρροών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και πλέον έχουμε και μπροστά μας μια σειρά από εξελίξεις. Μπροστά σε αυτά, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επιλέγει την απομόνωση του, επιλέγει να κρατά στο σκοτάδι τις πολιτικές δυνάμεις και επιτρέψτε μου να προσθέσω ακόμα κάτι. Επιλέγει να πλήττει και την δική του αξιοπιστία που πλέον είναι αναξιοπιστία. Γιατί, κυρία Χατζηκώστα, λέχθηκε πριν ότι είναι τουρκική προπαγάνδα αυτό που κάνει ο κύριος Τσαβουσόγλου. Και εγώ σας λέω ναι, είναι τουρκική προπαγάνδα. Γιατί τα προηγούμενα 40 τόσα χρόνια δεν κατηγόρησε κανένας Τούρκος αξιωματούχος τον ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας και πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι θέλει δύο κράτη? Ούτε τον Γλαύκο Κληρίδη τον κατηγόρησαν για κάτι τέτοιο, ούτε τον Τάσο Παπαδόπουλο, που ειδικά του Τάσου Παπαδόπουλου του φόρτωναν μύρια τόσα αρνητικά, ναι, ούτε τον Δημήτρη Χριστόφια, ούτε τον Γιώργο Βασιλείου, ούτε τον Σπύρο Κυπριανού, ούτε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Γιατί το κάνουν τώρα? Εγώ δέχομαι ότι λένε ψέματα. Γιατί τα λένε όμως αυτά τα ψέματα? Υπάρχει, γιατί δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας του πρόεδρου Αναστασιάδη, και αντί απέναντι σε αυτό το πρόβλημα, ευχαριστώ, και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης να ζητήσει να οχυρωθεί και να ενισχυθεί από την, ευχαριστώ, άποψη των κομμάτων και του Εθνικού Συμβουλίου, επιλέγει τον μοναχικό δρόμο χωρίς σχέδιο, χωρίς πλάνο, χωρίς στρατηγική. Εντάχει, κύριε Λουκαΐδη. Πολύ πολύ σύντομα, συνοπτικά. Ακούστε, νομίζω δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει, άρα συμφωνώ πλήρως ότι επιβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, αν τα καταφέρουμε, και αυτή μπορεί να διασφαλιστεί πρωτίστως και κυρίως μέσα από τον τρόπο που λειτουργεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ειδικότερα μέσα από τη συλλογικότητα στους χειρισμούς, που στην πράξη δεν μπορεί να σημαίνει εκ των υστέρων ενημέρωση, όποτε και εφόσον προκύψει, αλλά
εκ των προτέρων διαβούλευση. Mm-hmm. Τουλάχιστον εμείς δεν λέμε για τα λιγότερο σημαντικά, αλλά τουλάχιστον για τα σημαντικά ζητήματα ενέργειες και κινήσεις του Πρόεδρου. Εθνικά, νομίζω κυρίως. Ότι είναι καλό, έστω και αν δεν τα βρίσκουμε, είναι επιβεβλημένο αν θέλουμε τη συνένεση, να λειτουργούμε στη βάση της συλλογικότητας. Και αυτή είναι πρωτίστως ευθύνη του Πρόεδρου, επαναλαμβάνω. Το δεύτερο, εμείς δεν αναμένουμε και δεν είναι κριτήριο προφανώς το τι λέει ο κύριος Τσαβούσογλου στα όσα εμείς λέμε στην Κύπρο. Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Παντελής. Έχει δώσει δικαιώματα, δικαίωμα ο Πρόεδρος Αναστασίας. Έχει δώσει δικαίωμα δυστυχώς στον καθένα να λέει αυτά που λέει ή να τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ναι. Και κρατάμε και αυτό. Να τα λειτουργεί στη βάση σκοπιμοτήτων. Αλλά όταν ο ίδιος σε ρωτάτε σε συνεντεύξεις του, προσέξτε τώρα να μην πάω στους συνεργάτες του που μας τα είπαν και εμάς, να μην πάω σε διπλωμάτες που μας τα είπαν και εμάς, ανθρώπους εντός και εκτός Κύπρου που μας τα είπαν και εμάς. Ευχαριστώ. Ρωτάτε σε συνέντευξη. Όταν υπάρχει αυτή η άβρα ή η σκόνη όπως θέλετε πέντε τη, για το ζήτημα της λύσης και της παρασκηνιακής διερεύνησης που έκανε η προθέσεων προβληματισμού για δύο κράτη και συνομοσπονδία. Ναι. Τον ρωτάνε αν επιμένει σε λύση της ζωνικής δικαιωματικής. Και απαντά, ναι, επιμένουμε σε λύση της ζωνικής δικαιωματικής. Αλλά αν αποτύχει, λέει, δεν θα πρέπει να σκεφτούμε εναλλακτικές. Ναι, καταλαβαίνουμε λοιπόν, το συλλογισμό σας. Ακούστε τώρα. Δεν έχουμε την ώρα που έχει αυτή, αυτό το βάρος, αυτό το μαύρο σύννεφο πάνω από τον ίδιο. Και απαντά με τον τρόπο που απαντά. Δύο φορές στις συνεντεύξεις του. Να μην ξεκινήσω να λέω όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Πρέπει να τα αφήσουμε κατά μέρος αυτά. Και θέλω να το υπογραμμίσω και πώς θα το πετύχουμε. Αν ο Νίκος Αναστασιάδης έμπραχτα πλέον αποδείξει το αντίθετο, πηγαίνοντας εκεί και στην άτυπη διερευνητική με τον Αχιτζή το και στην άτυπη διερευνητική στη διάσκεψη, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις και αποδείξει ναι. ό,τι θέλει να συνεχίσει από εκεί που μέναμε στον Γκραν Μοντάνα και να ολοκληρώσει στη ναι. βάση αυτών που εισηγείται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τη διαδικασία, ναι. ώστε να φτάσουμε σε στρατηγική συναντήληψη που θα ανοίξει και το δρόμο για συνολική λύση του Κυπριακού. Καταληκτικό. Εντάχει. Σε πολύ πολύ τάχει τη τα όσο γίνεται. Όσο γίνεται. Δικαίωμα στον κύριο Τσαβούσογλου να λέει αυτά τα οποία λέει τα ψέματα. Διότι ο ίδιος άνθρωπος πριν από λίγους μήνες ερωτήθηκε σε ελληνοκυπριακή εφημερίδα που έδωσε συνέντευξη για το συγκεκριμένο και η απάντησή του ήταν ακριβώς η αντίθετη. Ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ουδέποτε μου έθεσε οτιδήποτε εκφεύγει των πάγιων θέσεων που εξέφραζε σε σχέση με την διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Άρα δικαίωμα στον κύριο Τσαβούσογλου να λέει αυτά τα ψέματα στο σημείο αυτό το κρίσιμο, εγώ μπορώ να ισχυριστώ ότι έδωσαν όλοι αυτοί που ασκούσαν και ασκούν εξοντοτική κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτό το ζήτημα τα τελευταία δύο χρόνια, τη στιγμή που σε όλες τις επίσημες του τοποθετήσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι συγκεκριμένη, αναλύωτη η βάση των διαπραγματεύσεων, η βάση της λύσης που ζητούμε. Μισό λεπτάκι. Ολοκληρώνω λέγοντας το εξής. Εγώ θα παρακαλέσω και τους φίλους του Αγγέλ και όλους να υιοθετήσουν την προτροπή που σήμερα ο κ. Τσελεπής έδωσε από άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ο οποίος είπε ότι πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι στο εσωτερικό και να στηριχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή του την προσπάθεια. Ξέρετε, δεν το στηρίζουμε ταυτόχρονα λέγοντας ή υπενθυμίζοντας και την κριτική που κάναμε στο παρελθόν, δίκαια ή άδικα, για να μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ναι. και την οποία ψευδώς προσπαθεί τώρα να χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσαβούσογλου για τις δικές της σκοπιμότητες. Ξεκάθαρο το μήνυμα. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αθλητική ενημέρωση. Η χιονάτη. Γίνεται να δει μια χιονάτη με 7 νάνους. Εμένα πάει ο λόνος μου. Sorry. Είναι το γάμο. Μπράβο, ρε Δεν πιστεύω, κέρδισα το αυτοκίνητο. Λάθος, κέρδισες. Δευτέρα με Πέμπτη, στις 5:20. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκινάνε στην IKEA. Τώρα μπορείτε να ανανεώσετε κάθε χώρο του σπιτιού σας με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70%. IKEA. Ζούμε μαζί. Αγοράστε και online. Το Lux σας παρουσιάζει ένα νέο άρωμα εμπνευσμένο από κατακόκκινα τριαντάφυλλα και μαύρα μούρα. Ένα μοναδικά ακαταμάχητο αφρόλουτρο με πέρλες αρώματος. Αγγίξτε την επιδερμίδα σας και απελευθερώστε άρωμα που διαρκεί ως και 12 ώρες. Lux. Love forever. Υπέροχα εσύ.
Τώρα η IKEA δίπλα σου και στη Λεμεσό με το κέντρο σχεδιασμού και παραγγελίας Κατσαντονέων 20 κάτω Πολεμίδια. Στη Madame Figaro Ιουλίου. Δοκίσα νομικού. Λίγο πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της, φωτογραφίζεται και μιλά για την οικογένεια και τα όνειρά της. Madame Figaro Beauty Awards, που παρουσιάζει κεραστάς, τα βραβευμένα προϊόντα και υπηρεσίες των πρώτων βραβείων ομορφιάς της Κύπρου. Summer Fashion, τα κυπριακά brands που κάνουν το καλοκαίρι μόδα. Αφιέρωμα Resort Wear, τα key items των καλοκαιρινών εμφανίσεων. Summer Queen, πώς να απολαύσεις τον ήλιο με ασφάλεια και πώς να δώσεις